δεν προοπτικές. Πήρα τη μεγάλη απόφαση να επικοινωνήσω μαζί του και να μάθω περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορούσε να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες, γιατί οι φάρμες τότε ήταν παράνομες. Και το ποιος μπορούσε να σε πάρει στη φάρμα του ήταν πολύ λίγες, είχες πολύ λίγες ευκαιρίες. Το Humboldt που πήγα είναι στο Emerald Triangle. Είναι το Σμαραγδένιο Τρίγωνο στη Βόρειο Καλιφόρνια και γίνεται η μεγαλύτερη παραγωγή κάναβης εξωτερικής καλλιέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως και στον κόσμο. Ουσιαστικά καλλιεργούν από το 1960, είναι τα παιδιά των λουλουδιών που έφυγαν από το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, όταν δεν μπορούσαν πλέον να τα βάλουν με το κατεστημένο και κρύφτηκαν στα Redwoods, είναι τα δάση της Βόρειο Καλιφόρνια, εκεί που καλλιεργούμε την κάναβη. Η λαθρέα εισαγωγή από το Μεξικό, αμφιβόλου ποιότητας, λόγω των φυτοφαρμάκων, πάνω απ' όλα. Το ίδιο που γίνεται και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, από τα Βαλκάνια. Δεν ξέρουμε αν η κάναβη είναι φαρμακευτική, γιατί δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα. Η ανάγκη αυτή του να φύγουν από αυτή τη λαθρέα εισαγωγή, έκαναν τις καλλιέργειες τους μεγαλύτερες και μεγαλύτερες. Ανέπτυξαν μεθόδους, γιατί μιλάμε για το 60, το 70, το 80, ακόμα και τα 90s, που ήταν πάρα πολύ παράνομα τα πράγματα. Τα ελικόπτερα ήταν παντού, η αστυνομία ήταν παντού, έπρεπε να αναπτύξουν μεθόδους να μπορούν να καλλιεργούν κάτω από τα ψηλότερα δέντρα στο πλανήτη Γη, μπορούν να φτάσουν στα 180 μέτρα. Από περιθωριακή ανέπτυξαν μεθόδους που διεύρυναν τους ορίζοντες για όλους εμάς σήμερα να μιλάμε για τη φαρμακευτική κάναβη. Πήρα την απόφαση μέσω της κρίσης, όπως είπαμε πριν, να πάω πάνω στην Καλιφόρνια και να δω αν μπορώ να βρω δουλειά εκεί και να μάθω τι συμβαίνει. Σε πολλές ατυχίες και αγωνίες, ήμουν τυχερή που γνώρισα τον Ρίτσαρντ και το γιο του, είναι καλλιεργητές δεύτερης γενεάς, αιωφόρους ανάπτυξης, πριμακουλτούρας και καλλιεργούν φαρμακευτική κάναβη, οργανικά. Με πήραν στη φάρμα τους, δούλεψα ως τρίμερ. Τρίμερ ουσιαστικά είναι αυτοί που παίρνουμε το φυτό από τα, και το αφαιρούμε από τα στελέχη του, από τα κλαδιά του. Και με ψαλίδια αφαιρούμε οποιοδήποτε φύλλο το οποίο δεν μας χρειάζεται. Συνήθως είναι τα μεγάλα τα φύλλα, τα ξερά, τα κόβουμε. Και κόβουμε το φυτό, το λουλούδι, σε μικρότερα κομμάτια, τύπου μέχρι τον αντίχειρά σου. Γιατί όσο το κόβεις, τυχόν μολύνσεις, μούχλας, που είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καλλιέργεια, κόβοντας όσο σε μικρότερα κομμάτια, μπορείς να δεις αν το φυτό μας έχει μόλυνση. Πέρασαν οι μήνες και αποφάσισα ότι δεν θα γυρίσω στην Ελλάδα, θα μείνω στην Καλιφόρνια να μάθω όσα πιο πολλά μπορώ, γιατί το φυτό με είχε συνεπάρει. Είδα τις μαγικές του ιδιότητες και επιτέλους υπήρχε πληροφορία. Μάθανα από τους καλύτερους και μπορούσα να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Επίσης, αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον είναι ότι οι Καλιφορνέζοι, όταν έλεγα ότι είμαι από Ελλάδα, η δεύτερη τους ερώτηση ήταν, «Ουάου, πότε θα πάμε να καλλιεργήσουμε στο μεσογειακό κλίμα?» Γιατί η Μεσόγειος και η Ελλάδα έχουμε ένα από τα καλύτερα κλίματα για να καλλιεργήσουμε αλφα-αλφα-αλφα ποιότητας φαρμακευτικής κάναβης, μακράν από οποιοδήποτε άλλα βόρεια ή νότια ημισφαίρια. Έγινε πάθος μου η κάναβης. Να σταθώ λίγο επιγραμματικά, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από επιστήμονες τι γίνεται με το φυτό. Οι διαφορές της φαρμακευτικής κάναβης με τη βιομηχανική ή κλωστική ή hemp είναι πως η κλωστική έχει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά μηδαμινά σχεδόν καναβιδοειδών. Πόσο μάλλον THC, που δεν επιτρέπεται να έχουμε σπόρους για πάνω από 0,3%. Η φαρμακευτική κάναβη, αντίθεση, παράγει πάρα πολλές χημικές ενώσεις, 100 συν, είναι αυτές που έχουμε μπορέσει και απομονώσει μέχρι στιγμής.
Επίσης έχει τις τερπίνες. Οι τερπίνες, terpenes, είναι, τις έχουν όλα τα φυτά που δίνουν την οσμή και την γεύση. Απλά στην κάναβη μάθαμε τον τελευταίο καιρό ότι πιάνονται χέρι-χέρι με τα καναβιδοειδή και μπορούν να ξεκλειδώσουν υποδοχής που αλλιώς μόνες τους δεν θα μπορούσαν. Ουσιαστικά η κάναβη λειτουργεί σαν κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει το ήδη υπάρχον ενδοκαναβιδοειδέ σύστημα που έχουμε όλα τα θηλαστικά, που ήδη κάνει τη δουλειά του, απλά σε περιπτώσεις ασθενών θα ξυπνήσουμε αυτούς τους υποδοχείς να δουλέψουν περισσότερο για την ασθένεια και για τον τρόπο που θέλουμε εμείς να απολεμήσουμε. Οι πιο γνωστές, κάτι άλλο που θα θέλω να πω είναι ότι τα καναβιδοειδή δουλεύουν μαζί, συνεργιστικά. Οπότε, όταν απομονώνουμε το THC, το CBD ή οποιασδήποτε άλλες ουσίες, κάνουμε το φυτό πιο αδύνατο. Μιλώντας για μία ουσία μόνη της, δρά το φυτό, αλλά ποτέ δεν θα δράσει στο 100%. Μπορούμε να έχουμε ποσοστά λιγότερου THC, περισσότερου CBD, καθώς και τις άλλες υπόλοιπες λιγότερο γνωστές ουσίες. Τετραϊδροκαναβιδιόλη, η οποία είναι και πιο παρεξηγημένη, έχει τεράστιες θεραπευτικές ιδιότητες, απλά μπορεί να είναι ψυχοενεργή. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε δαιμονοποιήσει το φυτό. Είναι αναλγητικό. Οι ασθενείς με χημειοθεραπεία σίγουρα θα τους ανοίξει την όρεξη, γιατί δεν μπορούν να φάνε. Σε ψυχιατρικές διαταραχές μειώνει σπασμούς, μειώνει συσπάσεις. Το CBD, επίσης, που τώρα έχει γίνει ευρέως γνωστό και οι επιστημονικές κοινότητες πειραματίζονται αυτή την περίοδο σε ένα ευρύ πεδίο ιατρικών εφαρμογών. Σχετικά με επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκα, σπασμούς, διαταραχές ανησυχίας, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, ναυτία, φλεγμονές, ευρύτερες μορφές του καρκίνου. Η κάναβη έχει τρεις, ας πούμε, υποκατηγορίες. Είναι η ίντικα, η σατίβα και η ρουμπεράλις, η οποία είναι σχετικά φτωχή, είναι σε καναβιδοειδή. Και οι υβριδικές, που είναι η μίξη της ίντικα και της σατίβα και αναλόγως στη γενετική του σπόρου θα έχουμε περισσότερα στοιχεία από τη μία ποικιλία ή την άλλη. Οι ίντικα ποικιλίες είναι φυτά τα οποία είναι πιο θαμνώδη, είναι κοντά, με έντονο πράσινο, σχεδόν μοβ χρώμα. Έχουν μικρότερη περίοδο άνθησης από την σατίβα. Συνήθως λέμε ότι είναι η κάναβη για το βράδυ, γιατί χαλαρώνει το σώμα. Οπότε είναι αυτό που λένε ότι μπορείς να σε βάλει να κάτσεις να ηρεμείς στον καναπέ. Η σατίβα είναι ψηλόλιγνα δέντρα, έχουν μεγαλύτερη περίοδο άνθησης και τα φύλλα τους είναι πιο μυτερά, πιο πράσινο, αχνό πράσινο και πιο μυτερά. Λέμε ότι είναι κάναβη για το πρωί, διότι μπορεί, έχει τις ιδιότητες της εφορίας, είναι πιο ενεργητική. Στην φάρμα που δουλεύω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, καλλιεργούμε φυτά τα οποία έχουμε ποικιλίες από όλα τα είδη, και υβριδικά και ίντικα και σατίβα. Εμείς καλλιεργούμε, τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε δικό μας γονιμοποίησης σε σατίβα με υψηλά ποσοστά CBD, της τάξης του 19-23%. Η γη που έχουμε είναι τεράστια, εμείς όμως καλλιεργούμε σε 20 στρέμματα, αλλά όχι 20 στρέμματα συνεχόμενα όπως γίνεται στην κλωστική κάναβη. Γιατί ένα χωράφι μπορεί να έχει βράχια, ή να χρειαστούμε να καλλιεργήσουμε διαφορετικά. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε 3 θερμοκήπια ανοιχτού τύπου, 9 μέτρα επί 24, αυτό είναι το μικρότερό μας πίσω. Έχουμε ένα φυτώριο 5 επί 10 μέτρα, μία άλλη περιφραγμένη περιοχή, με 2 υπερυψωμένα κρεβάτια τα λέμε, είναι 6 μέτρα επί 30 μέτρα. Σε αυτή την περιοχή, επίσης, έχουμε 30 φυτά εξωτερικού χώρου, σπόρια, σε σπόρο, εξωτερικής καλλιέργειας.
Έχουμε δύο κήπους με 350 φυτά σπόρων εξωτερικής καλλιέργειας στο χώμα. Στα κενά σημεία, εκεί που υπάρχουν βράχια και δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να σκάψουμε, χρησιμοποιούμε τις έξυπνες γλάστρες. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Είχα φέρει τρία δείγματα, έστειλα την Αμερική τρία δείγματα για να σας δείξω σήμερα και μου τα έχουν δεσμεύσει στο τελωνείο και μου ζητάνε 500 ευρώ για να βγάλω τρεις γλάστρες, οπότε δεν μπορούσα να τις έχω εδώ μαζί μου. Είναι από γεωύφασμα. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον 5 χρόνια. Η ιδιότητά τους είναι ότι μπορούμε και αερίζουμε το ριζικό μας σύστημα. Αερίζεται. Κατά αυτόν τον τρόπο το πετυχαίνουμε με την υδροπονική και μόνο. Εδώ με τις γλάστρες, τα smart pots, μπορεί το φυτό από μόνο του, έχει την ικανότητα, επειδή αερίζεται. Όπως είναι το ριζικό σύστημα, μπορούν να βγουν μικροριζίδια και να αρχίσουν να κάνουν αυτό που λέμε κουβάρι τις ρίζες και να μην μπορεί να αναπτυχθεί σωστά. Με τον αερισμό που γίνεται στη ρίζα από αυτή τη γλάστρα, μπορεί το φυτό να αυτοκλαδεύει τα ριζίδια τα οποία δεν χρειάζεται. Συγχρόνως, η κάναβη θέλει πολύ νερό. Έχουμε 4 στεγνητές λίμνες που μαζεύουμε το βρόχινο νερό, περίπου στα 4 εκατομμύρια λίτρα. Έχουμε και μία μικρή πηγή, αλλά λόγω κανονισμών δεν μπορούμε να τραβάμε όσο νερό θέλουμε ανεξέλεγκτα καμία φάρμα. Είναι κάτι σαν τις στέρνες που έχει εδώ και ο μπαμπάς μου, φαντάζομαι, θα το μπορούσε κάποιος να πει. Καθημερινά ποτίζουμε με αυτόματο πότισμα περί τα 20 λεπτών τα φυτά, και τα θερμοκήπια και τα εξωτερικά φυτά, εξωτερικής καλλιέργειας. Επίσης, να πω ότι οι Καλιφορνίζοι, λόγω της παρανομίας όλων αυτών των χρόνων, έπρεπε να αναπτύξουν μεθόδους, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τα φυτά να δώσουν το μέγιστο. Έκαναν το light deprivation, που αυτό που σημαίνει είναι ότι στερούμε το φως από το φυτό. Δηλαδή, φτιάχνουμε δικά μας αυτοσχέδια μικρού τύπου, τίποτα φαντασμαγορικό, θερμοκήπια. Τα καλλιεργούμε στον ήλιο έξω, αλλά τους δίνουμε φως 12 ώρες και 12 ώρες τα σκεπάζουμε με ένα πλαστικό, λέγεται tarps. Είναι σαν μουσαμάς και είναι απ' έξω λευκό για να αντανακλά τον ήλιο και από μέσα είναι μαύρο, πολύ μαύρο, σκοτεινό. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και μπερδεύουμε το φυτό και το κάνουμε να ανθοφορήσει 2 φορές στα βόρεια, στα πιο νότια ακόμα και 3. Οπότε στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 3 φορές που μπορούμε να πάρουμε μία σοδιά από το ίδιο θερμοκήπιο σε ανοιχτή καλλιέργεια. Επίσης, να επανέλθω λίγο στο πότισμα. Ποτίζουμε με το χέρι, αναλόγως στο μήνα, μία φορά τη βδομάδα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι το φυτό μας έχει νερό. Ειδικά τους μήνες του Ιουλίου και του Φεβρουαρίου. Όποιος θέλει να καλλιεργήσει θα το δει και μόνος του ότι το φυτό από το μεσημέρι και μετά μαραίνεται, κατσιάζει, θέλει νερό. Καθώς επίσης η κάθε φάρμα, με τα χρόνια που περνάνε, εμείς έχουμε μάθει από τους παλιούς και φτιάχνουμε τα δικά μας compost tea, γιατί το φυτό δεν θέλει μόνο νερό, θέλει και φαγητό. Το ταΐζουμε επίσης. Υπάρχουν και οργανικά λιπάσματα που μπορείς να αγοράσεις και υπάρχουν μεγάλες εταιρείες τώρα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εκεί που δουλεύω εγώ, έχουμε τις δικές μας συνταγές και το φτιάχνουμε μόνοι μας. Να πω λίγο στις μεθόδους καλλιέργειας. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ετοιμάζουμε τη γη μας. Την καθαρίζουμε με μεθόδους αεροφόρους ανάπτυξης, ακριβώς ό,τι έκαναν και οι προγονείς μας και ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Το βασικό είναι να εμπλουτίσουμε το ήδη υπάρχον χώμα στο χωράφι μας. Αν φέρνουμε απ' έξω,
ή από άλλο νομό μπορούμε να μολύνουμε το χώμα μας και μετά θα έχουμε προβλήματα στην καλλιέργειά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφορτωθείς με οργανικές μεθόδους. Βελτιώνουμε τους κήπους μας, βελτιώνουμε τις υποδομές μας για τυχόν φθορές, αγοράζουμε σπόρους επιθυμητών ποικιλιών που θέλουμε εμείς να φυτέψουμε και νομίζουμε ότι η γη μας μπορεί να αναπτύξει και να δώσει το περισσότερο δυνατόν. Επίσης, με τα χρόνια που θα περάσουν, είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε και τις δικές σας γονιμοποιήσεις, γιατί θα δείτε ποια σπόρια και ποιες ποικιλίες είναι καλές για το δικό σας χωράφι, ο καθένας στο δικό του μέρος, με το δικό του ήλιο, όπως βλέπει ο ήλιος, τα φυτά μας, με το υψίπεδο, με τη μορφολογία του εδάφους μας. Περίπου στην τρίτη σπορά θα δείτε ότι το φυτό που σας αρέσει και αναπτύσσεται καλύτερα στο δικό σας χώρο θα φανεί μέσα σε όλες τις ποικιλίες. Θα είναι το πιο γερό, θα είναι το πιο δυνατό. Αυτό σας προτείνω να είναι που θα κρατήσετε και θα εξελίξετε. Αγοράζουμε επίσης μάνες. Όποιος δεν έχει, θα αγοράσει μάνες φυτά που θα κάνει τις δικές του κλωνοποιήσεις ή θα αγοράσει κλόνους εξ αρχής, αν δεν θέλει να ασχοληθεί με την κλωνοποίηση, γιατί είναι χρονοβόρο και θέλει και εμπειρία σίγουρα. Τον Μάρτιο θα βάλουμε τους κλόνους μας σε γλάστρες και θα τις κρατήσουμε τουλάχιστον μέχρι τη 15 Μαρτίου κάτω από τις λάβες και συγχρόνως δεν θα τα αφήνουμε να ψηλώσουν πολύ. Θα τα κλαδεύουμε με το χέρι μας εκεί που θέλουμε εμείς να τα κρατήσουμε για να τα ετοιμάσουμε. Το Μάρτιο στις 27 είναι το αργότερο που χρησιμοποιούμε εμείς εκεί που είμαι εγώ για να τα βάλουμε στο θερμοκήπιο μας, στο χώμα. Επίσης, βάζουμε και τους σπόρους μας στα γλαστράκια μας και ξεκινάμε να τους μεγαλώνουμε στο φυτώριό μας. Το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, που φυτεύουμε τα πρώτα μας φυτά στα θερμοκήπια, τα οποία, όπως είπα και πριν, θα κάνουμε τη στέρηση φωτός, αγοράζουμε τους επόμενους κλόνους για την επόμενη συγκομιδή, όταν κάνουμε τη συγκομιδή μας τον Ιούλιο, ετοιμάζουμε τους καινούργιους μας κλόνους για την επόμενη σπορά του Απριλίου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απόλυτο σκοτάδι, όποιος έχει ασχοληθεί ξέρει και διαβάζει, γιατί οποιοδήποτε φως τη νύχτα, είτε από τη φάρμα μας, είτε από τους γείτονες, στρεσάρει τα φυτά μας και είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε κανένα στάδιο, πόσο μάλλον σε τόσο μικρή ανάπτυξη. Περίπου την 1η Μαΐου είναι που θα αρχίσουμε να κάνουμε τη στέρηση φωτός, τη φωτορύθμιση. 12 ώρες φως και 12 ώρες απόλυτο σκοτάδι. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει και να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ τυπικοί. Αν το κάνουμε 7 η ώρα, με 7 η ώρα το απόγευμα, θα πρέπει τουλάχιστον τις 8 εβδομάδες που θα το κάνουμε αυτό, περί των 2 μήνες, να το κάνουμε κάθε μέρα στις 7. Αν πηγαίνεις στις 7 και 10, στις 7 και 4, αρχίζεις και στρεσάρεις τα φυτά και μπορεί να σου γίνουν αιμαφρόδιτα, κάτι που πιστέψαμε δεν το θέλει κανείς μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί στη φωτοστέρηση. Ετοιμάζουμε τις τρύπες για να βάλουμε τα σπόρια μας πια στο χώμα. Τον Ιούνιο συνεχίζουμε και ταΐζουμε τα φυτά μας με το οργανικό λίπασμα που φτιάχνουμε εμείς και πρέπει να πηγαίνουμε να έχουμε επαφή ένα προς ένα φυτό, να κοιτάμε με πολύ προσοχή τους καλλικές μας, να δούμε αν θα αρχίσουν να βγάζουν αυτό που λέμε ένα γατζάκι από κάτω, μη τυχόν και έχουμε αρσενικό που δεν το θέλουμε καθόλου να είναι εκεί μέσα. Και σε τέτοιου είδους καλλιέργειες που είναι μικρότερες, μπορείς να έχεις τον απόλυτο έλεγχο, γιατί μπορείς να πηγαίνεις να κοιτάζεις τα φυτά σου ένα προς ένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μεγάλες καλλιέργειες είναι αχανείς και εκ των πραγμάτων δεν γίνεται.
Και εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου, αυτό ξέρω και κάνω. Κοιτάζω ένα προς ένα όλα μου τα φυτά. Τον Ιούλιο, στα μέσα Ιουλίου, εξαρτάται με το πού είναι κάθε φάρμα, σε ποιο ύψος και τις υγρασίες, θα κάνουμε την πρώτη μας συγκομιδή από τα θερμοκήπια. Πριν κάνουμε τη συγκομιδή, μια εβδομάδα περίπου πριν, θα πρέπει να πάμε και να κόψουμε τα φύλλα, τα οποία είναι ξερά και συνήθως είναι στη βάση του φυτού μας, γιατί δεν τα θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είναι μέσα εκεί που θα στεγνώσουμε τα φυτά μας. Καθώς επίσης θα κόψουμε και τα μεγαλύτερα φύλλα, τα οποία έχουν αρχίσει να ξεραίνονται ή να αλλάζουν χρώμα και δεν τα θέλουμε. Γιατί το φυτό δίνει εντολές να πάμε στα φύλλα αυτά και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να δώσει όλη του την ενέργεια αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τη συγκομιδή, στα λουλούδια μας και μόνο. Η κάθε φάρμα στην Καλιφόρνια έχει τις δικές της υποδομές για το εκεί που θα κάνουμε το στέγνωμα των φυτών μας. Έχουμε ανεμιστήρες και αμφιδρατήρες και ελέγχουμε τη θερμοκρασία σε 24 ώρες το 24ωρο. Για 10 ημέρες είμαστε συνέχεια πάρα πολύ προσεκτική να δούμε τι συμβαίνει στο δωμάτιο ξύρανσης, γιατί μπορεί όλη σας η προσπάθεια που να έχετε κάνει να καταστραφεί στην ξύρανση αν δεν γίνει σωστά. Μιλάμε πάντα για αλφα-αλφα-αλφα ποιότητα πιστοποιημένα. Η μούχλα είναι ένας μεγάλος εχθρός μας. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει υγρασία ή όχι. Υπάρχουν διάφορα είδη μούχλας που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα και τον Ιούλιο ή στο φυτό μας, στο μισό φυτό, όπως βγαίνει ο ήλιος και κοιτάζει το χωράφι μας, οι πίσω μεριές των φυτών, εκεί που δεν έχουμε πολύ ήλιο, μπορούν να αναπτύξουν μούχλα. Αν αυτό δεν το προσέξουμε, θα μπορέσει να κάνει τόσο, να κάνει spread out, να πάει παντού και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο δωμάτιο ξύρανσης. Μόλις κάνουμε τη συγκομιδή και κρεμάσουμε τα φυτά μας, εφυτεύουμε τον δεύτερο γύρο στα θερμοκήπια μας για να κάνουμε τη συγκομιδή μετά τον Οκτώβριο. Σε αυτό το κομμάτι, μόλις έχουμε τελειώσει με την ξύρανση, εμείς δεν κάνουμε τίποτα πριν από τις 10 ημέρες. Παλιά, στις μέρες τις πιο παράνομες, προσπαθούσαν να τα κάνουν όλα γρήγορα και έβαζαν σόμπες, έβαζαν λάμπες, ταχύ στέγνωμα. Από τη δική μου εμπειρία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να κάνεις κάτι τέτοιο στο φυτό, ειδικά σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να έχεις χρόνο και υπομονή. 10 μέρες, σιγά σιγά, να ελέγχουμε τις θερμοκρασίες μας. Η κάθε φάρμα έχει τις δικές της θερμοκρασίες και τα δικά της μυστικά. Το κλαδί των φυτών, το οποίο είναι πολύ κοντά στο ριζικό μας, είναι και το πιο χοντρό και κρατάει το περισσότερο νερό. Αυτό εγώ τουλάχιστον και εμείς στην φάρμα το κόβουμε, δεν τον θέλουμε να το έχουμε μέσα στο δωμάτιό μας, γιατί μας καθυστερεί το στέγνωμα και δεν χρειάζεται. Έχουμε τις υπόλοιπες ουσίες στα υπόλοιπα κλαδιά. Τότε είναι που έρχονται και οι trimmers, οι κουρευτές, ας το πω έτσι, δεν ξέρω μια παρόμοια λέξη στα ελληνικά, που έρχονται και καθαρίζουν τα φυτά μας. Τι κάνουν, δηλαδή, παίρνουν το φυτό, το οποίο έχουμε βγάλει από τα σκοινιά και το βάζουμε πίσω στα πλαστικά αυτά κουτιά, τα οποία είναι αεροστεγώς κλεισμένα, βάζουμε μέσα το φυτό μας πάνω στα κλαδιά, δεν αφαιρούμε τίποτα, το έχουμε ως έχει. Έχουμε, φανταστείτε, χιλιάδες από τέτοια κουτιά με φαρμακευτική κάναβη, την οποία την δίνουμε στους τρίμες για να το καθαρίσουν, όπως σας είπα πριν, που το αφαιρούμε τα λουλούδια από τα κλαδιά του, αφαιρούμε τα μεγάλα φύλλα, δεν τα χρειαζόμαστε, τα χρειαζόμαστε μόνο για το λίπασμά μας μετά, για το compost. Παίρνουν τα λουλούδια, τα κόβουν σε μικρότερα κομμάτια και τους αφαιρούν τα φύλλα τα πιο μικρά. Δεν τα πετάμε, ούτε πετάμε αυτό που λέγεται κιφ,
είναι τα trichromes, είναι οι κρύσταλλοι του φυτού. Όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε μετά για να κάνουμε λάδι. Τα containers, τα πλαστικά που έχουμε πίσω, για να είμαστε σίγουροι ότι οι συνθήκες είναι καλές, γιατί δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 10 με 15 ώρες την ημέρα για να καθαρίσουν τα φυτά. Η δική μας η δουλειά είναι να πηγαίνουμε πίσω εκεί που στεγνώνουμε τα φυτά μας και να ανοίγουμε κάθε 2 μέρες όλα αυτά τα κουτιά, τα οποία είναι πάρα πολλά, ελπίζω να έχετε κι εσείς πάρα πολλά στο μέλλον, και ανοίγουμε τα κουτιά και τα αερίζουμε. Δηλαδή, όπως είναι το φυτό, το γυρνάμε πάνω-κάτω για να είμαστε σίγουροι ότι έχει μπει αέρας μέσα και δεν θα μας μουχλιάσει το φυτό. Τον Αύγουστο συνεχίζουμε, φτιάχνουμε τα λιπάσματά μας, ταΐζουμε τα φυτά μας, φτιάχνουμε τη γη μας. Είναι ο πιο ζεστός μήνας, όπως και στην Ελλάδα. Και πρέπει στα θερμοκήπια μας να ελέγχουμε τις θερμοκρασίες με ανεμιστήρες. Πρέπει πάντα να ανακυκλώνουμε τον αέρα. Οπότε, αν κάποιος ασχοληθεί, θα πρέπει να σκεφτεί και λίγο το θέμα του ρεύματος, γιατί στην Αμερική είναι πιο φθηνό το πετρέλαιο από ό,τι στην Ελλάδα, ή τα solar panels. Εμείς έχουμε ηλιακά panels. Επίσης, τον Αύγουστο είναι η εποχή που θα πάμε στα φυτά των σπόρων μας, τα οποία έχουμε βάλει μέσα στη γη, φυτέψει μέσα στη γη, και θα τα βάλουμε στα λεγόμενα, τα λέμε, κλουβιά. Είναι σαν σειρματόπλεγμα. Εγώ πια δεν το χρησιμοποιώ αυτό. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ μπαμπού και δένω το φυτό μας για να μην μου σπάσει. Γιατί ο οποιοσδήποτε αέρας ή το σκυλί που περάσει ή εγώ κατά λάθος γυρίσω και με το χέρι μου πάρω ένα κλαδί, δεν θες να το κάνεις αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε αρχίζουμε και δένουμε τα φυτά μας για να μην έχουμε αυτές τις φθορές. Επίσης, είναι η περίοδος που θα κλαδέψουμε το φυτό μας και θα του πούμε εμείς πού θέλουμε να ανθοφορήσει. Αυτό που κάνω εγώ και μου αρέσει να κάνω, μου αρέσει να μπαίνω μέσα στο φυτό και οποιαδήποτε μικρά λουλούδια και μπουμπούκια έχει κοντά στον κορμό του, τα αφαιρώ. Δεν τα χρειάζομαι, γιατί δεν θέλω να μου δώσει εκεί ενέργεια το φυτό μου. Θέλω να μου δώσει ενέργεια στις άκρες του, στα κλαδιά του. Οπότε θα το οδηγήσω εγώ και θα του πω πού θέλω να μου ανθοφορήσει. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό, αλλιώς θα γίνει άναρχα, θα κάνει ό,τι θέλει και τα μέσα κομμάτια του φυτού δεν θα δουν τον ήλιο ποτέ, με αποτέλεσμα να είναι πάντα μικρά. Δεν θα μου χρησιμεύσουν. Θα μου χρησιμεύσουν στο λάδι, δεν θα μου χρησιμεύσουν όμως στο φυτό, στα λουλούδια. Τον Σεπτέμβριο πια κάνουμε τη συγκομιδή των πρώιμων φυτών από τους σπόρους. Κάποιες ποικιλίες, όπως είπα πριν και πριν, η ίνδικα, μπορεί να έχουν ήδη οριμάσει, οπότε ξεκινάμε σιγά-σιγά την συγκομιδή αυτών των φυτών. Υπάρχουν φορές που το φυτό το βλέπουμε πάντα με... Μπορείς να το κάνεις με γυμνό μάτι, αλλά μπορεί να σε μπερδέψει. Εγώ αυτό που κάνουμε πάντα είναι με μικροσκόπιο κοιτάμε τις κάλικες και τα trichromes για να δούμε σε τι μορφή είναι και να ξέρουμε αν το φυτό μας είναι έτοιμο. Γιατί αν λέω εγώ, ας το να μεγαλώσει λίγο παραπάνω, θα γίνει πιο μεγάλο, αυτοί που ξέρουν και αυτοί θα πάνε να σας πιστοποιήσουν το φυτό σας, ξέρουν ότι είναι πολύ όριμο. Δεν θα είναι σάπιο, αλλά είναι πολύ όριμο. Δεν θες να το φτάσεις σε αυτό το σημείο. Αν τα κάτω μέρη του φυτού ή τα πιο μέσα δεν έχουν φτάσει στην ορίμανση, αυτό που κάνω εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι να κόβω τις κορφές, οι οποίες είναι έτοιμες, αφήνω το υπόλοιπο φυτό να οριμάσει, δεν βιαζόμαστε, ήδη δουλεύουμε με τα φυτά του θερμοκηπίου μας. Τον Οκτώβριο πάντα εξαρτάται πάλι από το πού είναι το χωράφι μας και η γη μας. Έχουμε και τις πρώτες βροχές, που δεν είναι σύμμαχός μας, γιατί αν έχουμε βροχή και τις επόμενες μέρες δεν έχουμε ήλιο και έχουμε σύννεφα, τότε είναι που δημιουργείται η μούχλα.
Η μούχλα είναι πολύ τοξική. Δεν μπορείς να μιλάς για φάρμακο και να έχεις ίχνη μούχλας σε καμία των περιπτώσεων. Και θα βρεθεί στο χημείο και στο εργαστήριο. Θα το δουν σίγουρα. Επίσης, αν υπάρχουν φυτά τα οποία έχουν μούχλα, θα τα βάλουμε στο δωμάτιο που θα κάνουμε την ξύρανση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το μεταδώσουν στα άλλα μας φυτά. Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει τον Οκτώβριο, επειδή κάνω διπλή συγκομιδή, κόβω πια και το δεύτερο γύρο των θερμοκηπίων και του εξωτερικού, της εξωτερικής ανοιχτής καλλιέργειας, πρέπει να έχουμε μάθει το χώρο μας, να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα στεγνώσουμε θα μπορεί να μας πάρει όλα μας τα φυτά. Το έχω δει πολλές φορές να υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας και στο τέλος τα φυτά όταν τα βάλεις να στεγνώσουν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να τα κρεμάσεις για να εξοικονομήσεις χώρο. Δεν τα κάνουμε όλα μαζί να τα στριμώξουμε. Σε καμία των περιπτώσεων πρέπει να έχουν μια σχετική, όχι απόσταση, απλά να μην είναι πάρα πολύ στριμωγμένα. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, όταν είναι και πολύ στριμωγμένα, μπορείς να τσαλακώσεις τα λουλούδια σου, τα μπουμπούκια σου. Και δεν το θέλεις αυτό. Έχουμε φτάσει πια στο τελευταίο στάδιο και δεν θέλεις να κάνεις τέτοιου είδους λάθη. Μιλάω εκ πείρας. Σε αυτό το κομμάτι πάλι, επειδή είναι Οκτώβριος, δεν είναι ο Ιούλιος που είχαμε την πρώτη μας συγκομιδή, έχουμε πολλή υγρασία. Και πρέπει επίσης να ελέγχουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία μας και την υγρασία μας. 24 ώρες το 24ωρο τρέχουμε τους ανεμιστήρες και τους αμφιδρατήρες. Δεν αφήνουμε ποτέ την ατμόσφαιρα να κάθεται. Την ανακυκλώνουμε να πηγαίνει παντού το ίδιο. Το Νοέμβριο συνεχίζουμε τις δουλειές μας. Όπως ξέρετε, σε μία φάρμα δεν τελειώνουν ποτέ οι δουλειές. Έχουμε ήδη τους κουρευτές, trimmers, οι οποίοι δουλεύουν στη φάρμα μας. Συνεχίζουν και καθαρίζουν τα φυτά μας. Για την ασφάλεια, αυτό που κάνουμε είναι ότι είναι περιφραγμένες με ξύλινους φράχτες ή με σειρματόπλεγμα, νομίζω το λένε. Και σε κάθε είσοδο στη φάρμα έχουμε μπάρες. Οπότε, αν κάποιος μπει με αυτοκίνητο και θέλει να κλέψει το προϊόν μας, θα πρέπει να έχει περισσότερη δουλειά. Μία απλή μπάρα βάζουμε με κλειδιά ή κωδικούς που έχουμε μόνο εμείς. Βγαίνουμε από το φορτηγό μας, ανοίγουμε την μπάρα, περνάμε το αυτοκίνητο, ξαναβγαίνουμε από το φορτηγό μας, κλείνουμε την μπάρα. Το κάνουμε γύρω στις 20 με 30 φορές την ημέρα, μπορεί και παραπάνω, όλοι μας. Αλλά έχουμε δει, το κάνουν όλοι, ότι είναι μια καλή μέθοδος να αποφύγεις, να έχεις πολλά κενά μες στη φάρμα σου. Έχουμε ρεύμα λόγω των φωτοβολταϊκών και μπορούμε να έχουμε κάμερες. Σίγουρα έχουμε σκυλιά που είναι φίλοι μας πάνω απ' όλα, αλλά είναι και φύλακες. Γιατί δεν θα διώξουν μόνο τον κλέφτη, θα διώξουν και τυχόν ζώα. Εμείς στη δική μας περίπτωση έχουμε πολλά ελάφια που τη βρίσκουν νοστιμότατη την κάναβη και μπορούμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να μας έχουν φάει όλο το φυτό. Και αν δεν έχουν φάει όλο το φυτό, θα έχουν φάει τα καλύτερα μέρη του και θα μας έχουν αφήσει τον κορμό. Οπότε πρέπει να έχουμε και αυτό υπόψη μας. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος μπορεί να σε κλέψει άνθρωπος. Επίσης, το τελειωτικό προϊόν, όταν είναι πια τελειωμένο, το παίρνουμε από τους streamers. Έχουμε έναν χώρο δικό μας, ο οποίος έχει πολύ φως. Να πω κάτι για να μην σας μπερδεύω. Εγώ εκεί που δουλεύω δεν βγάζουμε δικό μας λάδι. Εμείς είμαστε καλλιεργητές, είμαστε αγρότες. Απλά ξέρουμε να καλλιεργούμε το φυτό. Δεν κάνουμε λάδι, το δίνουμε μετά σε dispensaries ή σε ασθενείς οι οποίοι θέλουν να βγάλουν το δικό τους λάδι. Δεν θα μπορέσω να σας δώσω. Ξέρω πληροφορίες, αλλά δεν το κάνω εγώ ίδια. Οπότε δεν θα μείνω σε αυτό. Αυτά έχω να πω. Αν το χωράφι σας είναι πυκλινές, δεν έχουμε χρήματα να φέρουμε bulldozers, να μας το ισιώσουν, να κάνουμε διάφορες υποδομές, μπορούμε μόνοι μας να φτιάξουμε πρεβάζια και να φτιάξουμε τόσο καλό χώμα, να το εμπλουτίσουμε και να φυτέψουμε εκεί. Ή στις γλάστρες μας,
οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα. Όπως βλέπετε εδώ, εδώ είναι πάρα πολύ κατηφόρα και έχουμε φτιάξει αυτή την απλή, πολύ απλή κατασκευή και έχουμε φτιάξει ένα καινούριο κήπο, εκεί που δεν μπορούσαμε να φυτέψουμε τίποτα. Αυτά έχω να πω για την καλλιέργεια. Όσο θα ήθελα να πω λίγο στους ασθενείς και στους γονείς ασθενών παιδιών, γιατί εγώ εκεί επικεντρώνομαι, γι' αυτό καλλιεργώ και σατίβα με ψηλό CBD για τύπους λευχαιμίας, παιδικής λευχαιμίας. Θα ήθελα να σας πω ότι τώρα με την καινούργια νομοθεσία που έρχεται, μέχρι να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε φυτό το οποίο είναι οργανικά καλλιεργημένο και ξέρετε ότι δεν έχει φυτοφάρμακα, οποιοδήποτε προϊόν θα αγοράσετε από οποιοδήποτε ράφι, θα ήθελα πάρα πολύ, θα σας παρακαλέσω να κοιτάξετε, να υπάρχουν πιστοποιήσεις από ειδικευμένα χημεία, laboratories, που θα σας δείχνουν πως έχουν ελεγχθεί τα φυτά και το προϊόν το ίδιο, το τελικό, για την πυκνότητα. Επιβεβαιώνεται πως δεν έχουν κανένα ίχνος από μούχλα, βακτήρια, φυτοφάρμακα, διαλυτικά, οποιονδήποτε μολυσματικό παράγοντα, ρήπους, μέταλλα, γιατί μετά δεν μιλάμε για φάρμακο. Το αντίθετο, μιλάμε κάτι το οποίο θα βάλετε τοξίνες μέσα σας και δεν το θέλουμε σε κανέναν, πόσο μάλλον σε ασθενείς. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα έπρεπε να κοιτάμε προϊόντα που έχουν ταμπέλες και μας δείχνουν την αναλογία του CBD και του THC, της τετραϊδροκαναβιδιόλης, που μας δείχνουν πόσο αναλογία, πόσο CBD και THC έχει, όχι το συνολικό προϊόν, αλλά αναδόση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρετε την αναλογία της δόσης. Αν υπάρχει και αριθμός παρτίδας για τον ποιοτικό έλεγχο, ακόμα καλύτερα. Αυτά είχα να πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου με αυτή την ευκαιρία, γιατί έχουν ακούσει πολλά, γιατί υπήρχε άγνοια και είναι ακόμα στιγματισμένο και δαιμονοποιημένο το φυτό και ευτυχώς νομίζω έχουμε φτάσει σε μια καλή φάση της ιστορίας που θα σταματήσουμε να τα βάζουμε με ένα φυτό. Δηλαδή είναι αστείο να τα έχουμε βάλει με ένα φυτό. Η Ελλάδα κλιματολογικά, μορφολογικά, έχει ένα από τα καλύτερα κλίματα παγκοσμίως. Είμαστε παγκοσμίως γνωστοί για το κλίμα μας και για τα βότανά μας. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε το καλύτερο φάρμακο στον πλανήτη Γη, να μπούμε στα ψηλότερα ράφια, μας αξίζει. Και σαν Έλληνες, γιατί έχουμε αγροτικό παρελθόν όλοι λίγο ως πολύ, αλλά και σαν χώρα κλιματολογικά. Δεν πρέπει να δεχτούμε ξανά τίποτα ότι έχει γίνει με τα προηγούμενα μας προϊόντα. Το βόρειο ημισφαίριο δεν έχει τον καιρό, γι' αυτό θέλουν να καλλιεργούν σε θερμοκήπια και να ρυθμίζουν το φως με λάμπες. Γιατί και εμείς ρυθμίζουμε το φως, αλλά το ρυθμίζουμε με τον ήλιο. Οπότε, αν γίνουν προσεκτικά βήματα από την πολιτεία και από εμάς, σαν καλλιεργητές, όποιος θέλει να ασχοληθεί, πραγματικά το πιστεύω, το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, θα μπορέσει να μας βγάλει και από την κρίση. Θα πω μόνο ένα μικρό παράδειγμα, ότι πέρυσι το Κολοράντο είχε μόνο από φόρους 4 εκατομμύρια δολάρια κέρδος. Δεν ήξεραν τι να τα κάνουν, γιατί και σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Αμερική ακόμα το φυτό θεωρείται παράνομο. Σε πολιτιακούς νόμους μπορούμε και καλλιεργούμε. Δεν ήξεραν τι να κάνουν τα χρήματα και έκαναν δικά τους δημοψηφίσματα και τα έδωσαν στην υγεία και στην παιδεία. Το λέω σαν παράδειγμα για να δείτε τι λεφτά μπορούν να πραγματοποιηθούν αν φύγουμε από το παραεμπόριο. Αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί καλλιεργώ. Ορίστε. Συγχαρητήρια καταρχάς. Θα ήθελα να ρωτήσω για όσους θέλουν να καλλιεργήσουν και μάλιστα
Από ό,τι είδα χθες ο υφυπουργός στην τηλεόραση είπε θα δοθούν επιδοτήσεις τρεματικές. Δηλαδή έχετε υπολογίσει αναστρέμα τι αποδίδει, αναστρέμα. Ναι. Εμείς στην Καλιφόρνια δεν το κάνουμε αναστρέμα γιατί η γη είναι αχανής. Και με τη μέθοδο της στέρησης φωτός μπορείς σε ένα στρέμα να κάνεις διπλή συγκομιδή, ακόμα και τρεις, αν είσαι νότια και έχεις πολύ ήλιο. Οπότε, δεν μπορώ να δώσω την απάντηση. Αυτό είναι μετά στον καλλιεργητή πώς θα οδηγήσει και το φυτό του. Εγώ στα φυτά του θερμοκηπίου μου, το κάθε ένα μπορώ να το κάνω να μου δώσει 350 γραμμάρια τελικό προϊόν. Καθαρισμένο, έτοιμο, χωρίς τίποτα πάνω του. Οπότε, μπορείτε να καταλάβετε. Και αποζημιώνεστε με το κιλό ή με τον τόνο? Με το μισό κιλό. Με το μισό κιλό. Pound. Ναι, το λέμε pound, είναι το μισό κιλό, είναι 456 γραμμάρια. Είναι περίπου μισό κιλό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Σε ένα στρέμμα περί των χιλίων μέτρων, επειδή εγώ κάνω μειχτή καλλιέργεια, έχω και τα θερμοκήπια μου, έχω και στα κενά, έχω τις γλάστρες μου και εκεί που το έδαφος μου είναι έφορο και έχω πολύ ήλιο, θα βάλω τους σπόρους μου. Αυτό εξαρτάται από το στρέμμα σας, πώς είναι μορφολογικά. Έχετε βράχους, μπορείτε να βάλετε θερμοκήπια. Επειδή τα κάνω με acres, προσπαθώ να το κάνω το acres σε στρέμματα στο μυαλό μου. Σε δύο στρέμματα, σε γειτονική φάρμα, έκαναν 185 pounds, που αυτό είναι γύρω στα 95 κιλά. Και ήταν χωρίς, τώρα σας το λέω χωρίς να το έχω με βεβαιότητα, ήταν περίπου στα, ας πούμε, 100 δέντρα. Νομίζω πρέπει... Αλλά πάλι σας το... Δεν καλλιεργούμε όπως είναι η φαρμακευτική κάναβης, τρέματα. Δεν το κάνουμε αυτό, γιατί, όπως είπα και πριν, πρέπει να τα κοιτάς τα φυτά, οπότε δεν κάνουμε τέτοια ανοιχτή καλλιέργεια. Μιλάει η κοπέλα. Θέλω να σε ρωτήσω πόσους χώρους πρέπει να έχω εγώ σαν καλλιεργητής για όλες τις φάσεις του φυτού. Για τον σπόρο, είπες το δωμάτιο που πρέπει να στεγνώνουμε με τα σχοινιά. Οπωσδήποτε θέλεις δωμάτιο που θα κάνεις την ξύρανση του φυτού σου, οπωσδήποτε. Αν δεν θα κάνεις δικές σου κλωνοποιήσεις και θα αγοράσεις κλόνους, τους οποίους θα τους βάλεις κατευθείαν στο θερμοκήπιό σου, δεν χρειάζεσαι φυτόριο. Αυτό. Υποδομή σίγουρα χρειάζεσαι να έχεις χώρο για να ξηράνεις τα φυτά σου, γιατί σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορείς να πάρεις το φυτό μόλις το έχεις κλαδεύσει να το πας βόλτες. Δεν μπορεί να το δει ο ήλιος, μόλις το κλαδεύουμε, το σκεπάζουμε με μουσαμάδες και το πάμε γρήγορα στο δωμάτιο για να το ξεράνουμε. Μόνο αυτό το χώρο, εκτός από το χωράφι, πρέπει να έχεις... Ναι. Εμείς, επειδή έχουμε το δικό μας φυτόριο, έχουμε και φυτόριο, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρει. Και μια άλλη, ακόμα μια ερώτηση θέλω. Τα συστατικά για το κομπόστ που χρειάζεται η κάναβη. Δηλαδή, εσείς τι βάζετε μέσα στο κομπόστ που φτιάχνετε? Αυτό θα με επιτρέψεις να μην το πω, γιατί είναι η δική μας συνταγή. Υπάρχουν συνταγές. Στην περίοδο της τεχνολογίας, η αμάθεια είναι επιλογή. Μπορείς να μπεις στο ίντερνετ, αν θέλεις να είμαι μετά κάτω ή πιο μετά, θα σου δείξω εγώ διάφορα links που θα μπεις. Εγώ δεν μπορώ να πω τη δική μας συνταγή. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Διευκρινίστε λιγάκι, πόσες εβδομάδες κάνετε φωτορύθμιση
Φως, σκοτάδι. 8. 2 μήνες. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που κάποιος έχει μία γη, γιατί η επένδυση μιλάμε, ας πούμε, τι budget αρχικό χρειαζόταν κάποιος να γίνει καλλιεργητής, με τον τρόπο βέβαια που παρουσιάζετε εσείς. Είναι μεγάλη επένδυση, ας πούμε. Στα ελληνικά δεδομένα δεν μπορώ να στο απαντήσω, γιατί δεν έχω καθόλου εικόνα. Στα αμερικάνικα δεδομένα, ναι, είναι μεγάλη επένδυση. Αλλά πιστεύω στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, τι αποστάσεις φυτεύετε στο θερμοκήπιο από φυτό σε φυτό και από γραμμή σε γραμμή? Και τι αποστάσεις 50. Σε εξωτερικό χώρο? Και αν, είναι, και αν έχει και σχέση με την ποικιλία της κάθε κάναβης? Στο θερμοκήπιο, εξαρτάται το θερμοκήπιό μας, αλλά ποτέ δεν θα του δώσω λιγότερο από 50 πόντους απόσταση και μπροστά και πίσω σε κάθε σειρά. Άρα 50-50 επί γραμμή και σειράς δηλαδή. Ναι, και αυτό γιατί θα μου επιτρέψει να μπω μέσα και να δουλέψω με το φυτό. Στις φάσεις που θέλω να μπω μέσα και να μπορώ να δουλέψω. Άρα μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις που δεν ξέρω αν ισχύει στη βιομηχανική κάναβη στα χωράφια. Από ό,τι ξέρω, γιατί και εγώ διαβάζω για τη βιομηχανική, κάνεις μαζική σπορά. Δεν έχει καμία σχέση η βιομηχανική κάναβη με την φαρμακευτική στον τρόπο καλλιέργειας. Στο εξωτερικό, που με ρώτησε στους σπόρους, αναλόγως στο χωράφι μας, εμείς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γη, θα τους δώσω 2 μέτρα με 3. Ωραία. Αλλά αυτό επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γη στην Ελλάδα, αν έχει κάποιος μικρότερο χωράφι, μπορούμε να κάνουμε μικρότερες αποστάσεις, γιατί όπως είπα πριν, τον Αύγουστο, όταν θα κλαδέψω τα φυτά μου, θα τους πω εγώ που θέλω να μεγαλώσουν, προς τα πού. Μάλιστα. Είτε ύψος, είτε... Και ανεξαρτήτως ποικιλίας είναι τα ίδια δηλαδή, Όχι, γιατί η σατίβα μεγαλώνει, είναι πιο ψηλή. Είναι ψηλόλιγνη, η ίντικα είναι πιο θαμνώδες. Είναι πλαγιόκλαδη δηλαδή η ίντικα. Άρα οπότε... σε πιο θαμνώδη μορφή. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μιλήσατε για εσωτερικές και εξωτερικές καλλιέργειες, εκτός και εντός θερμοκηπίου. Από τη στιγμή που μιλάμε για θερμοκευτική κάναβη, πιστεύετε ότι η εξωτερική καλλιέργεια έχει διαφορά στην ποιότητα, και αν ένα χωράφι μπορεί να έχει μόνο θερμοκήπια, το συνιστάτε ή προτείνετε και τις δύο μορφές καλλιέργειας? Η δική μου εμπειρία και εκεί που έχω μάθει και αυτά που βλέπω και από τους άλλους πέρα από τη δική μας φάρμα, είναι η Καλιφόρνια και έχει μεσογειακό κλίμα. Είναι πολύ λίγα μέρη στον πλανήτη Γη που μπορείς να καλλιεργήσεις εξωτερικά. Στο φως, στον ήλιο, στην φύση. Εγώ σας είπα για τα θερμοκήπια, αλλά είναι ανοιχτού τύπου θερμοκήπια. Δεν καλλιεργώ εσωτερικά, δεν έχω το λόγο. Καλλιεργούμε εξωτερικά γιατί έχουμε το κλίμα, έχουμε τον ήλιο. Οπότε, επειδή με ρώτησε τη γνώμη μου, θα σου πω ότι και τα δύο. Θερμοκήπια ανοιχτού τύπου, τα οποία τα κλείνω εγώ, μην επαναλαμβάνω, μέσα σε 12 ώρες. Όταν καλλιεργούμε στα βόρεια μέρη με λάμπες, σε θερμοκήπια, είναι γιατί δεν έχουμε το κλίμα. Εκεί, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη επιρροή στο περιβάλλον, μπορούμε να κάνουμε το φυτό να δώσει περισσότερα ποσοστά καναβιδοειδών, THC και CBD ως επιτοπλίστων. Όταν μεγαλώνουμε σε εξωτερικού κήπου ανοιχτές καλλιέργειες, δεν θα φτάσουμε ποτέ τα ποσοστά των εσωτερικών καλλιεργειών, γιατί επεμβαίνουν πολύ γενετικά στα φυτά μας. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό έξω στο χωράφι. Θα φτάσουμε 23, 25, 4, 25, 26 τραβηγμένα από τα μαλλιά. Πέρσι υποτίθεται κάποιος έκανε 26 ανοιχτού τύπου καλλιέργειας. Το τσίνιδες είναι 23-24% THC. Δεν μπορούμε να πάμε τα ποσοστά της εσωτερικής καλλιέργειας με τις λάμπες. Αλλά 23% είναι πάρα πολύ καλό φάρμακο και έχει μεγαλώσει τον ήλιο οργανικά. Και μία δεύτερη ερώτηση. Μίλησες για έξυπνες γλάστρες, για εξωτερική καλλιέργεια. Όταν θα θέλουμε να κάνουμε
τη διαδικασία που τους αφαιρούμε το φως, δηλαδή 12 ώρες μέρα, 12 ώρες νύχτα. Πώς γίνεται να το κάνουμε αυτό στις εξωτερικές μας καλλιέργειες, οι οποίες δεν αναφέρουμε για ανοιχτά θερμοκήπια, αναφέρουμε για τις γλάστρες που μας έδειξες. Δεν το κάνω αυτό στις γλάστρες, μόνο στα θερμοκήπια μου, στο διάδρομο μου, στα κενά, όπου μπορώ βάζω τις γλάστρες και επειδή κάνω την ίδια, κάνω το light deprivation στα θερμοκήπια μου, έχω και τις γλάστρες μου. Ευχαριστώ. Το οποίο οι κλόνοι, επειδή χρησιμοποιώ εγώ κλόνους από τις μάνες που ήδη έχω, δεν θα μπορούσα ποτέ να τις φυτέψω στο χώμα, δεν θα κάνουν τίποτα, μόνο σπόρο. Συγγνώμη. Τις μάνες τις κρατάτε με τεχνητό φωτισμό? Τις μάνες, ναι, τις κρατάμε με τεχνητό φωτισμό. Ναι. Και δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, και πόσο κρατάει περίπου μία μάνα? Εγώ προσωπικά, αυτό είναι κάτι το οποίο ο καθένας έχει τις δικές του μεθόδους, δεν θα κρατούσα ποτέ μία μάνα πάνω από 3 με 4 χρόνια. Okay, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ρωτήσω λίγο. Ήθελα να σας ρωτήσω το όριο στο THC για τη φαρμακευτική κάναβη, ποιο είναι? Δεν υπάρχει στην Καλιφόρνια. Μπορεί να είναι με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα και να εγκριθεί? Όχι. Τύπου τι, 0,3 αυτό που έχουμε εδώ? Όχι, είπατε πριν για 23%. Από 17% και πάνω. Από 17. Ένα φυτό, όχι, όχι. Από 17% και πάνω ένα φυτό θεωρείται βαρύ, θεωρείται δυνατό. Το 16 ή το 15 δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Απλά από το 17 και πάνω μιλάμε ότι το φυτό μας είναι πολύ δυνατό. Από 17 μέχρι πόσο δηλαδή? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα πάνω από 23,6 εξωτερικής καλλιέργειας. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα γνωρίζετε αν ισχύει? Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να επενδύσει χρήματα και έχει και γη, μπορεί άμεσα να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα? Δεν γνωρίζω. Καλώς. Γνωρίζω, αλλά και εγώ πάω ψάχνοντας. Όχι. Δεν έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχει κάποιες περισσότερες πληροφορίες, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δώσω όποια τεχνογνωσία έχω. Θα είμαι κάτω στο περίπτερο 13. Και καλή τύχη!